Δύο εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν κυρίες και κύριοι στην σούπερ φόρο των Χριστουγέννων με τον μεγαλύτερο λαχνό να κληρώνει 100.000 ευρώ, όπως θα μας πει ο Γιάννης Φόσκολος. Ακριβώ Λίνα, όπω αποκαλύπτει η ημερησία.gr, το νέο πλαίσιο για τη φορολοταραία θα τεθεί σε εφαρμογή τα Χριστούγεννα. Θα έχουμε την πρεμιέρα δηλαδή του νέου πλαισίου τα Χριστούγεννα με μια ειδική κλήρωση η οποία θα διανύμει 2 εκατομμύρια ευρώ. Και πρέπει να σου πω πω όχι μόνο ένα, αλλά περισσότεροι φορολογούμενοι θα κερδίσουν λαχνού των 100.000 ευρώ. Τώρα από τον Ιανουάριο θα μπει σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο και κάθε μήνα 500 τυχεροί θα κερδίζουν από 1.000 ευρώ, 70 τυχεροί από 5.000 ευρώ, 5 τυχεροί από 20.000 Ευρώ και θα υπάρχει ένα υπερτυχερό που θα κερδίζει 50.000 ευρώ. Σου θυμίζω πω σήμερα το σύστημα είναι 1.000 ευρώ σε κάθε τυχερό για κάθε μήνα. Ε, θα δημιουργηθεί μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου εκεί οι φορολογούμενοι θα βλέπουν αν κέρδισαν ή όχι. Πρέπει να σου πω πω εξετάζεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά και του πολίτεχνου να, να δικαιούνται περισσότερου λαχνού έω και να τριπλασιάζονται ενώ να αυξηθούν τα κίνητρα στο πλαίσιο τη πάταξη τη φοροδιαφυγή έτσι ώστε όσο περισσότερο καταναλώνει εισοδήματα. Ο φορολογούμενο με ηλεκτρονικό τρόπο σε κάρτε και e banking, τόσο περισσότερου λαχνού να δικαιούνται. Ενδεχομένω έω και διπλασιασμό, αν φτάνει στο 50% των εισοδημάτων του, έω και τριπλασιασμό των λαχνών που δικαιούνται. Θα τα δούμε όλα αυτά okay. σε νομοσχέδιο που θα έρθει το φθινόπωρο και θα ισχύσουν από το 2022. Για όλε τι εξελίξει στο ζήτημα αυτό και για όλε τι οικονομικέ ειδήσει, στο ημερησία.gr. E